με φουσκωμένη κυλίτσα η Σταματίνα Τσιμτσιλή που ανέβασε μια πολύ όμορφη φωτογραφία, με αφορμή το Πιάσχα. Δείτε τη μαζί με τον αγαπημένο της άντρα, λίγο πριν γεννηθεί το τρίτο τους παιδάκι. Ειδικότερα η όμορφη παρουσιάστρια που μένει αυτές τις ημέρες μέσα, λόγω του ιού θέλησε να μας δείξει μια φωτογραφία από το 2018. Πρόκειται για μια εικόνα που τραβήχθηκε επίσης το Πάσχα, λίγο πριν η ίδια γίνει μανούλα. Στη φωτογραφία την βλέπουμε λοιπόν με φουσκωμένη την κυλίτσα της να είναι μαζί με τον Θέμη Σοφού. Η παρουσιάστρια, που έβαψε ήδη και τα πασχαλινά αυγά, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε. Πριν από 2 χρόνια περάσαμε το Πάσχα στην Αθήνα, μόλις είχα μπει στο μήνα μου και ανυπομονούσα να γάμα νωρίσω τον γιο μου που μέχρι τότε έκανε αισθητή την παρουσία του με συνεχόμενες κλωτσιές. Πώς περνούν τα χρόνια, μου φαίνεται σαν χθες, υγεία πάνω απ' όλα, από τη φωτογραφία με τη φουσκωμένη κυλίτσα στα συγκινητικά λόγια της Σταματίνας Τσιμτσιλή για τις γυναίκες που προσπαθούν να γίνουν οι μανούλες. Με αφορμή τον τραγουδιστή, Γιάννη Τάσιο, που βρέθηκε καλεσμένο στο Happy Day και αποκάλυψε πως η σύζυγος του έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, μετά από πολλές προσπάθειες εξωσωματικής, η αγαπημένη παρουσιάστρια θέλησε να δώσει το δικό της μήνυμα για όλες τις γυναίκες που είναι στην προσπάθεια. Πάνω στη συζήτηση η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε συγκεκριμένα πως πριν γίνει για πρώτη φορά μαμά, είχε ε2 αποβολές. Όπως είπε η παρουσιάστρια, τότε είχε σκεφτεί πως ίσως να μην μπορεί να κάνει παιδιά. Χαρακτηριστικά ανέφερε, «Εγώ καταλαβαίνω, γιατί έχω περάσει και από την απώλεια και τη διαδικασία της αποβολής. Και μάλιστα δεν είχα κάνει και παιδάκι, δεν ήξερα αν μπορώ να κάνω παιδί και εγώ». Όταν μια νέα γυναίκα προσπαθεί και έχει 2 αποβολές, χωρίς να ξέρει πως έχει ένα συγκεκριμένο ζήτημα υγείας, ξαφνικά αγχώνεται και νιώθει πως ενδεχομένως δεν μπορεί να τεκνοποιήσει.